Η σιδηροπενία απαντάται πολύ συχνά και μάλιστα λένε ότι είναι και ένα ποσοστό που ακουμπάει το 20 έως και το 30%. Ιδιαίτερη ανάγκη για σίδηρο περίπου στην εφηβεία και σε μεγάλες ηλικίες. Υπάρχουν μερικά άτομα τα οποία εύκολα θα κάνουν σιδηροπενία. Ποια είναι αυτά τα άτομα? Τελειόμενα νεογνά που συνεχίζουν και θυλάζουν αποκλειστικά πάνω από τον έκτο μήνα. Προώρα τα οποία έχουν εξοδεύσει τα δικά τους από θέματα, άρα λοιπόν σε αυτά θα αναγκαστούμε να δώσουμε λίγο σίδηρο πιο νωρίς από το κανονικό. Άτομα τα οποία δεν τρώνε σωστά, και βέβαια ξέρουμε ότι ο σίδηρος βρίσκεται πάρα πολύ καλά στα κρέατα αλλά και στο φυτικό βασίλειο. Άτομα τα οποία συνηθίζουν να πίνουν μεγάλες ποσότητες γάλακτος. Αυτά κατά πάσα πιθανότητα θα κάνουν σιδηροπενία. Γι' αυτό φυσιολογικά μετά τον 6ο 7ο μήνα δεν θέλουμε να πίνουμε γάλα πάνω από 500-600 ml, 500 και κάτω. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Επίσης, σίδηρο χρειάζονται τα κορίτσια όταν μπαίνουν στην εφηβεία, γιατί χάνουν σίδηρο μέσω της αιμορραγίας λόγω της αμυνουρίσεως. Και οι αθλητές. Οι αθλητές επίσης χάνουν σίδηρο και έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σιδήρου.